Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της ερευνάς μου με τίτλο «Έννοια και σημασία του παιχνιδιού στον χώρο του Μουσείου του Μακεδονικού Αγώνα». Το εκπαιδευτικό υλικό που παρουσιάζεται παρακάτω προέρχεται από τις αντίξεις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων Εργαστηρίων στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αφορούσαν παιδιά 6 έως 12 χρονών από διαφορετικές περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης και ο κεντρικός στόχος ήταν να εξοικειωθούν τα παιδιά με την ιστορία της Μακεδονίας μέσα από ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό ψυχαγωγικό παιχνίδι. Η ιστορία είναι η επιστήμη που διδάσκει στους ανθρώπους γεγονότα του παρελθόντος. Στο σχολείο, ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης και η διαμόρφωση της ιστορικής συνείδησης. Με τη διδασκαλία του μαθήματος ιστορίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, επιδιώκεται η συνεχής ανανέωση του ενδιαφέροντος των μαθητών για το ιστορικό παρελθόν και για τη διάσωση της ιστορικής μνήμης με στόχο τη διάπλαση συνεργών δημοκρατικών πολιτών. Τα μουσεία είναι οι φορείς που μεταφέρουν και τοποθετούν την έννοια της ιστορίας, κάνοντάς τη προσιτή και κατανοητή για το μέσο κοινό. Οι μαθητές, μέσα από μία και μόνο επίσκεψη, έχουν τη δυνατότητα με εύκολο και διαδραστικό τρόπο να έρθουν κοντά με το αντίστοιχο ιστορικό γεγονός και να γνωρίσουν τις επιδράσεις του στις σύγχρονες κοινωνίες. Ωστόσο, η εξοικείωση των παιδιών με την ιστορία μπορεί να γίνει με παιγνιώδη τρόπο ώστε να γίνει κατανοητή και ευχάριστη σε όλες τις ομάδες των παιδιών. Το παιχνίδι, σύμφωνα με τον Νιούμαν, είναι ένα συνήθιστο είδος επαφής των ανθρώπων. Ένα μέσο για τον εμπλουτισμό όχι μόνο του ελεύθερου χρόνου τους, αλλά και των ανθρώπινων ικανοτήτων μέσα από τον οποίο ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας και γνωρίζουμε τους άλλους. Μέσα από το παιχνίδι ενεργοποιούμε τη σκέψη μας ενώ ταυτόχρονα δρούμε. Ο συνδυασμός αυτός συναισθημάτων και κίνησης είναι που χαρακτηρίζει το παιχνίδι και το κάνει να ξεχωρίζει. Επιπρόσθετα, το παιχνίδι παίζει καθοριστικό ρόλο στη ψυχοσωματική και πνευματική ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών, καθώς επίσης βελτιώνει τις φυσικές δεξιότητες και διανοητικές δυνατότητές τους ενώ παράλληλα τους ψυχαγωγεί. Βέβαια, το παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει και ένα πολύ ισχυρό εργαλείο εκπαίδευσης και κατανόησης άλλων γνωστικών αντικειμένων, όπως για παράδειγμα η ιστορία. Με την κίνηση που, όπως γνωρίζουμε, αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη του εγκεφάλου και τη μάθηση, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες, τα παιδιά εκλαμβάνουν τη γνώση με ευχάριστο τρόπο. Η μάθηση δεν αποτελεί για τα παιδιά μια παθητική, αλλά αντίθετα μια παραγωγική διαδικασία κατά την οποία οικοδομούν τη γνώση με ενεργητικό τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό, η υλοποίηση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού που θα αναλύσουμε παρακάτω αποσκοπεί στην ενδυνάμωση και κινητοποίηση των παιδιών και στην καλλιέργεια της προσωπικότητάς τους στο μουσιακό περιβάλλον. Η αρχική ιδέα ξεκινά μέσα από το κλασικό παιχνίδι Θησαυρού. Τα παιδιά συγκεντρώνονται στο χώρο του μουσείου, στην αίθουσα Αλέξανδρου Χαϊτόγλου και ξεκινά το παιχνίδι γνωριμίας που στηρίζεται στη μουσική παράδοση της Μακεδονίας. Τα παραδοσιακά τραγούδια που ακούγονται έχουν άμεση σχέση με τα κάλαντα της περιοχής. Με αυτόν τον τρόπο, οι μικροί επισκέπτες μπαίνουν στον κόσμο της τοπικής παράδοσης με οικείο τρόπο. Ξεκινάμε με το παιχνίδι γνωριμίας και επικοινωνίας. Με τα παιδιά παίζουμε ένα μουσικοκινητικό παιχνίδι. Ακούνε ένα παραδοσιακό μακεδονικό τραγούδι και κινούνται ελεύθερα στον χώρο. Όταν σταματάει η μουσική, κάθε παιδί βρίσκει τυχαία ένα τέρι, το οποίο είναι διαφορετικό κάθε φορά. Τα παιδιά άλλοτε χαιρετιούνται, άλλοτε λένε το όνομά τους και άλλοτε λένε τα ενδιαφέροντά τους και τα χόμπι τους. Όταν η μουσική ξαναρχίζει, τα παιδιά συνεχίζουν να κινούνται και να χορεύουν μέχρι να γνωριστούν όλα. Γνωριμία με το μουσείο από τους μουσιοπαιδαγωγούς. Παράλληλα, γίνεται φωτογράφηση με κοιμήλια σημαντικής αξίας για το μακεδονικό αγώνα. Δράση στο χώρο. Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες που ενσαρκώνουν δύο ομάδες μακεδονομάχων. Φορούν τη μακεδονική φορεσιά, τον ντουλαμά και τον σκούφο και ορίζουν έναν αρχηγό, οι runners και οι IT specialists που υιοθετούν ένα ψευδώνυμο σαν αυτά που είχαν οι μακεδονομάχοι, οι δασκάλες Μακεδονίας. Ο αρχηγός είναι υπεύθυνος για την οργάνωση της ομάδας. Στόχος των ομάδων είναι να λύσουν γρίφους και ενίγματα και να αποκρυγραφήσουν μηνύματα με βάση το κώδικα που τους δίνουν οι ερμηνευτές. Επιπρόσθετα γίνεται και ο καθορισμός ανώτατου χρονικού περιθωρίου επίλυσης γρίφων. Οι ομάδες, κατά τη διεξαγωγή του προγράμματος, κινούνται ελεύθερα στους χώρους του μουσείου, έχουν επικοδομητική διάδραση με τα εκθέματα και κάνουν ακόμη ένα βήμα προς την κατανόηση του ιστορικού παρελθόντος. Σημειώνεται ότι απαραίτητα κάθε ομάδα με την ολοκλήρωση των γρίφων που της δόθηκαν είναι υποχρεωμένη να εκτελέσει μια αθλητική δραστηριότητα όπως κάμψη χεριών, άρση μικρών βαρών, αλτικές ασκήσεις, ασκήσεις ισορροπίας, ασκήσεις χιλιακών αρχαίων και ασκήσεις ενδυνάμωσης. Με την ολοκλήρωση από την πρώτη ομάδα του τελευταίου γρίφου και ανάλογα το χρονικό περιθώριο, ανακηρύσσεται η τελική κατάταξη των ομάδων που απονέμονται διπλώματα σε όλα τα μέλη κάθε ομάδας και μετάλλιο στην πρώτη ομάδα. Συμπέρασμα. Μια αθλητική παρέμβαση που στόχευε στην αθλητική δραστηριότητα των παιδιών μέσα από αξέχαστες εμπειρίες ενός κυνηγιού θησαυρού.
Συνδύαζε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη φυσική δραστηριότητα και τη γνώση σε ιστορικά θέματα, όπως ο αγώνας των Μακεδονομάχων στις δύσβατες περιοχές της Μακεδονίας, την ιστορία των αστικών κέντρων, την εκπαίδευση στη Μακεδονία κατά τον 19ο αιώνα και τη θέση των γυναικών στη μακεδονική κοινωνία. Το πρόγραμμα εκτός των άλλων συνδυάζει τη γνώση, την εκγύμναση, τη διασκέδαση και την κοινωνικοποίηση των παιδιών σε ένα ασφαλές, γεμάτο εκπλήξεις και ρεθίσματα περιβάλλον. Ευχαριστώ πολύ.